Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Σταύρος Καζατζόγλου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Ξημέρωσε άλλη μια μέρα αποτυχία στην ΑΕΚ. Εμείς καλούμαστε να βρούμε τον τρόπο για τη διαχείριση αυτής της αποτυχίας. Και όπως φαίνεται, δεν υπάρχουν αλλαγές αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν αλλαγές στον ορίζοντα, κυρίως γιατί δεν φαίνεται να υπάρχουν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα πορευτεί η ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Ήδη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας σας έχουμε αποκαλύψει μέσα από το ένωση.gr πως η ΑΕΚ σκεφτόταν να πάει σε λύση κανονικού προπονητή και όχι υπηρεσιακού στο επικείμενο διαζύγιο με το Γιαννίκη. Σας είχαμε αναφέρει την περίπτωση του Ολλανδού, του Φανσί, που υπήρχε μέσα στις επιλογές των κυτρινόμαυρων παραγόντων προκειμένου να μπορέσει να βγει η ομάδα από το αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει και δεν θα απέκλεια με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την ώρα, ακόμα και να πάει έτσι η ΑΕΚ στο μάτι της Κυριακής με τον Μπας Γιάννενα, ενδεχομένως και σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο, ενδεχομένως σε μια προσπάθεια να βγει από το αδιέξοδο μέσα από τις ίδιες τις προσπάθειές της, μέσα από τις ίδιες τις νίκες της, τους αγώνες της, με όσες βέβαια αμφιβολίες κουβαλά κάτι τέτοιο, γιατί αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει χάσει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο το τελευταίο διάστημα, για μια ομάδα που έχει ξεχάσει πως είναι να νικά πραγματικά και να μπορεί να κοντράρει επί ίσης όρης αντιπάλους και έχει τεθεί εκτός όλων των στόχων της. Είναι προφανές πως υπάρχουν δύο εικόνες. Υπάρχει μια μικρή εικόνα που αφορά το πώς η ΑΕΚ θα βγάλει την σεζόν χωρίς νέες αποτυχίες, χωρίς νέες απώλειες και δεν θα μπει σε δοκιμασία ακόμα και η προοπτική της ευρωπαϊκής συμμετοχής για τη νέα σεζόν. Και υπάρχει η μεγάλη εικόνα, αυτή η οποία αφορά την ΑΕΚ της Αγίας Σοφιάς, την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς, την οποία περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκεί νομίζω είναι φανερό πως η ΑΕΚ χρειάζεται κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Χρειάζεται να επανδρωθεί με πολύ ικανά στελέχη, ανθρώπους που θα έχουν βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, θα μπορούν μέσα από τις διαδικασίες να βρουν τις λύσεις, θα δουλέψουν σκληρά και μεθοδικά για να γίνει η ΑΕΚ αυτή που πρέπει. Την ίδια στιγμή χρειάζεται στον πάγκο της ένα τιμονιέρι ο οποίος πραγματικά θα μπορέσει να εμπνεύσει, να γίνει εκείνος σημείο αναφοράς και δεν θα πάει σε στοιχήματα υποδοκιμή και υποκρίση όπως είναι τα τελευταία χρόνια με παταγώδη αποτυχία το ένα να διαδέχεται το άλλο. Είναι δεδομένο επίσης πως όλα αυτά και τα ξέρει και πρέπει να τα διαχειριστεί ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Είναι δεδομένο ότι αυτός έχει το καρπούζι και το μαχαίρι στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτός έχει τον τρόπο και ξέρει να οδηγεί την ΑΕΚ στους τίτλους. Πρέπει να βρει ξανά τη συνταγή εκείνη που θα μπορέσει να κάνει την ΑΕΚ ξανά πρωταθλήτρια. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνομαι πως μοιάζει σχεδόν ανέκδοτο να συζητάμε κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη αποτελεί βαθιά πεποίθησή μου ότι με το καλό υλικό που υπάρχει, με τη δυναμική που θα δώσει την ομάδα το νέο γήπεδο, αν γίνουν σωστά προσεκτικές κινήσεις και δεν υπάρξουν πάλι λάθη και περίεργες καταστάσεις, τότε η ΑΕΚ μπορεί άμεσα να μας χαρίσει ξανά μεγάλες στιγμές και να αποτινάξει τελείως από πάνω της αυτή την αρρώστια, τη λουζερίαση που βγάζει αυτή την εποχή. Μέχρι τότε, εμείς το μόνο που αγάπημε να ευχηθούμε σε έναν από τους μεγάλους έρωτες της ζωής μας, ίσως το μεγαλύτερο για αρκετούς εξημών χρόνια πολλά μέρα που είναι, να απολαύσουμε, να φέρουμε στο μυαλό μας αναμνήσεις από όμορφες στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί της, να καταλάβουμε ότι η ΑΕΚ παραμένει κάτι πολύ σημαντικό που ομορφαίνει τη ζωή μας και ως κάτι τέτοιο πρέπει να το προστατεύουμε, να το προσέχουμε, να αφιερώνουμε χρόνο
και καλή διάθεση προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας δω σε λίγη ώρα στο live του ένωση.gr μαζί με τον, στο IKE After της Δευτέρας μαζί με Τάσο Τσατάλη και Βαγγέλη Αρναούτογλου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.